Τα βελτιωμένα επιδημιολογικά δεδομένα, τα οποία επέφεραν και τι νέε γενναιόδορε χαλαρώσει, αποτυπώνονται στι ανακοινώσει του Υπουργείου Υγεία για τα κρούσματα των τελευταίων ημερών. Από τι 15 έω τι 21 Απριλίου, ανοιχνεύθηκαν εντό τη κοινότητα 6.115 νέα κρούσματα, μέσα από την εξέταση 269.310 πολιτών, με το ποσοστό θετικότητα να αγγίζει το 2,27% και με τα κρούσματα από την αρχή τη πανδημία να ανέρχονται σε 470.300. 19 περιστατικά. Αρκετά μειωμένε και οι νοσηλεία σε σχέση με την τελευταία ανακοίνωση του Υπουργείου Υγεία. Στα νοσηλευτήρια του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγεία νοσηλεύονται από επιπλοκέ του κορονοϊού 108 ασθενεί, εκ των οποίων ένα στου τέσσερι σε σοβαρή κατάσταση, ενώ υπάρχουν 8 διασοληνωμένοι και 2 εκτό αναπνευστήρα. Σε μία εβδομάδα έσπασε και το φράγμα των χιλίων θανάτων από επιπλοκέ του κορονοϊού. Πρόκειται για 18 συμπολίτε μα, από του οποίου οι 7 είναι άνδρε και οι 11 γυναίκε από 62. 22 έως 102 ετών, την Τρίτη του Πάσχα αρχίζουν οι εμβολιασμοί τη δεύτερη ενισχυτική δόση στα άτομα άνω των 60 ετών, νοουμένου ότι έχει παρέλθει περίοδο των 5 μηνών από την λήψη τη τρίτη δόση. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να λάβουν την ενισχυτική τέταρτη δόση μέσω διευθέτηση ραντεβού από την πύλη εμβολιασμού ή μέσω των εμβολιαστικών κέντρων ελεύθερη πρόσβαση που λειτουργούν σε όλε τι επαρχίε. Να αναφερθεί ότι από την Τρίτη του Πάσχα το εμβολιαστικό κέντρο Σπύρο Κυπριανού στη Λεμεσό θα μεταφερθεί προσωρινά στο κέντρο Υγεία Λινόπετρα λόγω αθλητικών δραστηριοτήτων.